Ελεύθερη και διαθέσιμη, δηλώνει στον Τότι Ελικοκίνου μετά το χωρισμό της από τον Γιώργο Μπόγρη. Το παλεύεις, ενώ δίαιτες, διατροφές, γυμναστικές. Στρατιώτης. Αλήθεια. Στρατιώτης, αλλά είναι νομίζω και DNA, τουλάχιστον όσο φορά το δέρμα. Ναι. Είναι DNA από μαμά και μπαμπά. Η διαδικασία δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη, δηλαδή πέφτει πάρα πολύ πείνα. Πέφτει πείνα, ακόμα τώρα. Φυσικά. Δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου, ρε παιδί. Να και μια που το παραδέχεται, ρε παιδί μου, ότι πεινάει. Καλεπεινάω πάρα πολύ. Τι λέει, τι εννοείς? Όχι, γιατί παντού. Υποφέρω. Αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν μέρες που πεινάω πάρα πολύ. Θέλω να φάω και τα ντουλάπια. Τα τελευταία χρόνια έχω λαρώσει. Τα τελευταία. Θα σου πω. 8 χρόνια. Τι είναι 8 χρόνια? Στην κρίση σε άλλαξε. Όχι. Το μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν με άλλαξε, όχι. Η συναστροφή μου με κάποιους ανθρώπους ίσως άλλαξαν τις προτεραιότητές μου. Τα είδα όλα πιο χαλαρά. Χαλάρωσα εγώ. Ναι. Τώρα σκέφτηκα. Πριν 8 χρόνια η σχέση σου σε άλλαξε. Ναι. Αν δεν αφαιθείς στη ζωή σου, δεν απολαμβάνεις τίποτα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αυτή η αλυσίδα που καθόλου γίνεται. Αυτό νομίζω ότι θα σου απαντήσει εκείνος. Αλλά έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια τον έχω αλλάξει. Με την εποχή που ήσασταν με τον Πόγρη, ήταν συνέχεια στα περίπτερα. Ναι. Όχι, συνέχεια. Τον πρώτο καιρό που ήταν το σοκ. Ναι. Το σοκ. Το σοκ, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όλοι οι άλλοι το σοκ για αυτούς που ισοκαρίστηκαν. Ναι. Ο σύντροφός σου σε κάνει αυτό να το δεις χαλαρά. Ναι. Γιατί εγώ λίγο είχα φρικάρει. Είχες φρικάρει τόσο που έχεις πει χωρίζουμε? Όχι. Α, οκ. Okay. Όχι. Δεν ήμουν ηλίθια. Απλά προβληματίστηκα. Απλά φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Ναι. Προσπαθούσαν να βγάλουν ένα δικό μου προφίλ το οποίο καμία σχέση με μένα δεν είχε. Και με χαρακτηρισμού. Είσαι ανοιχτή σε καινούργιες προκλήσεις? Βέβαια είμαι ανοιχτή. Βέβαια. Και είμαι διαθέσιμη. Θα ήθελα μία σχέση έτσι σταθερή. Πιστεύω ότι αν ένα παιδί, ένα ζευγάρι πρέπει να χωρίσει που έχει παιδί, όσο πιο μικρό το παιδί είναι τόσο το καλύτερο. Και μου είχε πει ότι γιατί χωρίσατε με τον μπαμπά και θα ήθελα να με ρωτήσετε πρώτα. Του απάντησα αυτό που μου είπε ο ψυχολόγος να το απαντήσω, γιατί εγώ πάω και συμβουλεύομαι, γιατί διαβάζω, μυρίζομαι τις ερωτήσεις που έρχονται και ήθελα να είμαι διαβασμένη. Και του είπα αυτό που μου είπε, ότι αυτά, καταλαβαίνω αυτό που μου λες, το έχω ζήσει κι εγώ στην τελική, αλλά αυτά τα αποφασίζουν. Τα αποφασίζουν οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς. Αυτό το κομμάτι δεν σε αφορά. Και αυτό είναι το καλύτερο για εσένα. Είναι όλα λάθος. Είναι όλα λάθος.